σοφία ορθή, ακούσω μεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Είπεν ο Κύριος την παραβολή αυτήν, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε και εν το Σπύριν αυτόν, άμεν έπεσε παρά την οδόν και ελθόντα τα πετεινά κατέφαγεν αυτά, άλλα δε έπεσεν επί τα πετρώδη, όπου κι είχε γίν πολλήν και ευθέως εξανέτειλε δια το μη έχειν βάθος γης. Ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίσθη και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Άλλα δε έπεσεν επί τας ακάνθας και ανέβησανε άκανθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσεν επί την γην την καλήν και δίδου καρπών ο μεν εκατόν ο δε εξήκοντα ο δε τριάκοντα, ο έχονότα, ακούειν ακουέτο. Το καιρό εκείνο προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνονται στο Πέτρο και είπον, ο διδάσκαλος ημών, ούτε λι τα δίδραχμα, λέγει, ναι. Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι σοι δοκίσιμον, η βασιλής της γης από τίνον λαμβάνουσι τέλει ή κίνσον, από τον Υιόν αυτόν ή από τον αλωτρίον, λέγει αυτό ο Πέτρος, από τον αλωτρίον, έφυ αυτό Ιησούς, άραγε ελεύθερησιν ή, ή να δε μη σκανδαλίσομεν αυτούς, πορευθήσει στην θάλασσα βάλε άγκιστρον και τον αναβάντα πρώτον ηχθήν άρων και ανοίξα στο στόμα αυτού ευρύσεις στατήρα. Εκείνον λαβών δώσ' αυτής αντί εμού και σου. Εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθητέ το Ιησού λέγοντες, τις αραμίζον εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών. Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πεδίον, έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν, αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμή εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών, ως της ουν ταπεινώσει αυτών, ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζων εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως της ουν ταπεινώσει αυτόν, ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν μίζων εν τη βασιλεία των ουρανών. Ποιος είναι αληθινά μεγάλος? Αυτός που είναι ταπεινός. Και όποιος είναι περισσότερο ταπεινός είναι και περισσότερο μεγάλος. Αλλά πώς φτάνει ο άνθρωπος να γίνει ταπεινός? Θα μας πει ο Αββάς Δωρόθεος με τρεις τρόπους. Πρώτον, με το να βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους. Δεύτερον, με το να αγαπήσει το σωματικό κόπο. Και τρίτον, με το να προσεύχεται ασταμάτητα. Τι σημαίνει να βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους? Σημαίνει να κατακρίνει, να κατηγορεί συνεχώς τον εαυτό του και κανέναν άλλον και να θεωρεί ότι είναι ο χειρότερος όλων, ο πιο αμαρτωλός, ο αμαρτωλότερος όλων των ανθρώπων, ο κατώτερος όλων των δαιμόνων, όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, και ο εσχρότερος όλων των κτισμάτων. Είναι
και πιστεύει ότι είναι αμαρτωλότερος όλων των ανθρώπων, γιατί δεν γνωρίζει τι είναι οι άλλοι, και είναι το ασφαλές αυτό, το να πιστεύει ότι είναι χειρότερος από όλους. Δεύτερον, θεωρεί ότι είναι κατώτερος από όλους τους δαίμονες, διότι τους κάνει υπακοή, οπότε είναι κατώτερός τους. Και είναι και αισχρότερος από όλα τα κτίσματα, διότι όλα τα κτίσματα, τα δημιουργήματα, είναι και παραμένουν στην κατάσταση που τα έφτιαξε ο Θεός, δηλαδή στο καταφύσι. Ενώ αυτός, ως αμαρτωλός, είναι στο παραφύσι. Και όταν ο άνθρωπος έτσι βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους, και συγχρόνως όταν αγαπάει και το σωματικό κόπο και όταν προσεύχει τα διάλειπτα, οδηγείται στην ταπείνωση. Τι σημαίνει όμως, ή μάλλον γιατί λέει ο Άγιος να αγαπήσουμε και το σωματικό κόπο, για να γίνουμε ταπεινοί? Γιατί όταν κανείς κοπιάζει σωματικά, νηστεύει, αγρυπνεί, είναι πρόθυμο στη διακονία, στην γονικλησία, στη λατρεία του Θεού, αυτός ταπεινώνει συνάμα και την ψυχή του, γιατί ο κόπος ταπεινώνει το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται το σώμα, συνταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί όπως λέει ο Αββάς Δωρόθεος πάλι, η κατάσταση της ψυχής διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση του σώματος. Ένα σώμα που το καλοπιάνουμε, καλοταϊσμένο και ξεκούραστο, παράγει και δημιουργεί ένα υψηλό φρόνημα στην ψυχή, και η ψυχή παράγει μετά υπερήφανους λογισμούς, και με την υπερηφάνεια έρχονται και όλα τα άλλα πάθη. Επίσης, όταν μας λέγει ότι ένας ακόμα τρόπος αναγκαίος μαζί με τους άλλους δύο είναι και η αδιάλειπτη προσευχή για να γίνουμε ταπεινοί, διότι, και το λέει αυτό διότι όταν κανείς προσεύχεται μοιάζει με το ζητιάνο που συνεχώς ζητάει έλεος, ζητάει βοήθεια και μαθαίνει να εξαρτάται από τον Θεό και όχι από τον εαυτό του. Πώς μπορούμε όμως να βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους? Πώς μπορούμε, παρά μας είπαν οι Άγιοι, με το να κατακρίνουμε τον εαυτό μας, να καλλιεργούμε αυτή την αρετή που λέγεται αυτομεμψία? Αυτή η αρετή εξαλείφει και τα ακούσια αμαρτήματα, και ακόμα μας λένε οι Άγιοι ότι πρέπει να είναι συνεχής. Διαβάζουμε στον καθηγητή του μοναχισμού, στον Άγιο Ιωάννη το Σιναίτη, στον 25ο λόγο του στην Κλίμακα: «Εμή δοκί αγγέλου το μη κλέπτεστε, εφ' αμαρτήμασιν είναι». Μου φαίνεται, λέγει, ότι αρμόζει σε άγγελο το να μην κλέβεται από τα αμαρτήματα. «Οίκος αγάρ του επιγείου αγγέλου λέγοντος, ουδέν εμ' αυτό σύνειδα, αλλού καν τούτο δε δικαίωμαι. Ο δε ανακρίνων με, Κύριος εστί». Άκουσα, λέγει, από τον επίγειο άγγελο, και εννοεί τον Άγιο Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέγει: «Δεν βλέπω κάτι στον εαυτό μου», εννοεί μεμπτό, κακό, «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι δικαιωμένος. Εκείνος που θα με κρίνει είναι ο Κύριος. Όθεν», λέει ο Άγιος Ιωάννης, «οφείλομεν διεινεκώς εαυτούς κατακρίνει». Οφείλουμε, χρωστάμε συνεχώς να καταδικάζουμε τον εαυτό μας και μέμφεστε και να τον κατηγορούμε. «Είνα δια της εκουσίου ευτελίας τας ακουσίους απορρίψομεν αμαρτίας». Έτσι ώστε με την εκούσια ευτέλεια, την εκούσια δηλαδή εξουδένωση του εαυτού μας, τον εκούσιο εξευτελισμό, αυτοεξευτελισμό μας, να απορρίψουμε και να εξαλείψουμε τις ακούσιες αμαρτίες, τις οποίες ενδεχομένως ούτε καν συνειδητοποιούμε. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι επειδή δεν μου καταμαρτυρεί κάτι της σύνθεσής μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι και δίκαιος, ο Θεός είναι που θα με κρίνει. Αν το έλεγε αυτό ο Μέγας Απόστολος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, τι θα πρέπει να λέμε εμείς? Γι' αυτό χρειάζεται να μεμφόμαστε συνεχώς τον εαυτό μας, να τον κατηγορούμε συνεχώς και να τον κατακρίνουμε και να τον καταδικάζουμε. «Ιδεμή πάντως εν τη εξόδου χαλεπός υπερ αυτών λογοθετηθισόμεθα».
λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να απορρίψουμε αυτά τα ακούσια αμαρτήματα, τα οποία τα κάναμε χωρίς ίσως και να το συνειδητοποιήσουμε. Εάν δεν κατηγορούμε τον εαυτό μας, θα δώσουμε λόγο κατά την έξοδό μας για όλα αυτά, δηλαδή τη φοβερή ώρα του θανάτου. Διαβάζουμε και στις παροιμίες. Δίκαιος εαυτού κατήγορος. Ο δίκαιος, πρώτος αυτός ο ίδιος, κατηγορεί τον εαυτό του. Και τότε είναι αληθινά δίκαιος, όταν αυτομέφεται, αυτοκατηγορείται. Αρχή σωτηρίας η αυτοκατηγορία, θα μας πει και ο Άγιος και Σοφός Νείλος, ο ασκητής. Αν θέλεις να σωθείς, θα πρέπει να αρχίσεις με την αυτομεψία, με την αυτοκατηγορία. Συνήθως είμαστε πρόθυμοι να κατακρίνουμε τους άλλους, να καταδικάσουμε τους άλλους, να λέμε ότι όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από εμάς. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί στην απώλεια. Γιατί με το μέτρο που κρίνουμε τους άλλους θα κατακριθούμε. Να συνηθίζεις, διαβάζουμε όλα αυτά στην πατερική συλλογή Φως τα Φώτα, να συνηθίζεις, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να αυτοκατακρίνεσαι. Μήπως τυχόν διέπραξες κάποιο αμάρτημα με το λογισμό σου. Μήπως η γλώσσα έτρεξε πριν από το νου ή γλίστρισε σε λόγο άτοπο. Μήπως και χωρίς να το θέλεις έπραξες αμαρτία. Να κατηγορείς τον εαυτό σου για τα σφάλματά σου και να μην περιμένεις τους ελέγχους των άλλων. Εάν ο άνθρωπος πρώτος κατηγορήσει τον εαυτό του, θα βρει ήλαιο το Θεό. Η αυτομεμψία, μας λέγει και ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, ελευθερώνει την ψυχή από τη φυλαυτία, τη φοβερή αυτή αρρώστια που τόσο πολύ μας ταλαιπωρεί. Και τι είναι η φυλαυτία? Η άλογη αγάπη στο σώμα. Να μην κουραστούμε, να μην έτσι πονέσουμε, να μην ιδρώσουμε, να μην αρρωστήσουμε. Αυτή η υπερβολική περίθαλψη του σώματος. Αυτό που λέμε και στο Άγιον Όρος, η πολύτιμος ημών υγεία. Αυτή είναι η φυλαυτία. Και αν θες να ελευθερωθείς από αυτό το φοβερό πάθος που σε αχρηστεύει και σε κάνει ανίκανο να διακονήσεις και τον Θεό και τους αδελφούς σου, αλλά και τον εαυτό σου, θα πρέπει να αρχίσεις να αυτοκατηγορείσαι, να αυτομέμφεσαι. Ακόμα η αυτομεψία, λέει ο Ησύχιος, μας ελευθερώνει από την καινοδοξία και την υπερηφάνεια, που είναι η ρίζα παντός κακού. Εάν ο άνθρωπος κατηγορεί και ταπεινώνει τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο, τον αγαπά ο Κύριος, λέγει ο Όσιος Ποιμήν. Θέλεις να ελκύσεις την αγάπη του Θεού, άρχισε να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και όπως λέει πάλι και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τότε μπορείς να διώξεις την υπερηφάνεια, όταν στην προσευχή σου κατηγορείς τον εαυτό σου. Όταν ο άνθρωπος μέφεται αυτόν, λέγει πάλι ο Όσιος Ποιμήν, βλέπει τον συνάνθρωπό του άξιο επένων. Και όταν ο εαυτός του φαίνεται καλός, τότε βλέπει τον συνάνθρωπό του κακό. Εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του, ποτέ δεν ταράζεται. Ποτέ δεν χάνει την ψυχραιμία του και την εσωτερική του ειρήνη. Γιατί πάντα λέει ότι εγώ φταίω. Ο δίκαιος, λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, και το παίρνει βέβαια από τις παροιμίες, γίνεται πρώτος κατήγορος του εαυτού του. Αυτός που κακολογεί τον εαυτό του εξευμενίζει τον Κύριο και συμφιλιώνεται μαζί του. Θέλεις να συμφιλιωθείς, να καταλλαγείς με τον Θεό, άρχισε να κατηκρίνεις τον εαυτό σου. Για τον μεν δίκαιο, λέει ο Ρωσόστομος, ο Κύριος τον κάνει περισσότερο δίκαιο, ενώ τον αμαρτωλό τον σώζει από τις αμαρτίες του και τον κάνει άξιο για συγχώρεση. Είτε είσαι δίκαιος λοιπόν, είτε είσαι αμαρτωλός, πάρα πολύ ωφελείσαι από την αυτομεψία. Αν είσαι δίκαιος, προσθέτεις ακόμα μεγαλύτερη δόξα στον εαυτό σου. Μάλλον ο Θεός προσθέτει σε σένα βλέποντας την ταπείνωσή σου. Αν είσαι αμαρτωλός, πάλι συγχωρείσαι, γίνεσαι άξιος συγχωρήσεως.
Εκείνος που θα κατηγορήσει τον εαυτό του διότι δεν τήρησε το Λόγο του Θεού, λέει πάλι ο Ρεσόστομος, φροντίζει να τον τηρήσει στο μέλλον. Γι' αυτό αξίζει πραγματικά, ακόμα και αν είμαστε στον πυθμένα της κακίας και των ποικίλων αμαρτιών και παθών, να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Γιατί αυτό είναι η αρχή του να μην επαναλάβουμε τις ίδιες αμαρτίες. Αν πεις για τον εαυτό σου, λέει ο Ρος Πατήρ, ότι έχεις καλή φήμη, έγινες άχρηστος, έστω και αν πράγματι είσαι καλός. Αν όμως χαρακτηρίσεις τον εαυτό σου ως αχρίο, ως άχρηστο, τότε έγινες εύχριστος, έστω και αν δεν είσαι καλός. Ας μην αποκαλούμε απλώς τους εαυτούς μας αμαρτωλούς, αλλά ας αναλογιζόμαστε και τα αμαρτήματά μας, εξετάζοντάς τα ένα προς ένα. Συνηθίζουμε να το λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά πολλές φορές δεν το εννοούμε. Θα πρέπει να εξετάζουμε ένα-ένα τα αμαρτήματά μας και έτσι να βαθαίνει μέσα μας το αίσθημα της αμαρτωλότητας για να φτάσουμε στην τέλεια μετάνοια. Η αυτομεμψία, θα μας πει και ο Άγιος Παΐσιος, με την αυτοκριτική πολύ βοηθάει για να πέσουν τα λέπια από τα μάτια της ψυχής μας και να δούμε καθαρά. Την αυτομεμψία οι ευαίσθητοι θα πρέπει να την προσέξουν πολύ, γιατί ο πονηρός προσπαθεί να την κάνει απελπισία με την υπερευαισθησία. Εδώ είναι η διάκριση του Σοφού Αγίου. Βεβαίως πρέπει να κατακρίνουμε τον εαυτό μας, αλλά να προσέχουμε μην εκμεταλλευτεί ο διάβολος αυτή την αυτομεψία και μας δείξει την απελπισία και μας πει ότι είσαι τελείως χαμένος και πλέον παράτατα δεν γίνεται τίποτε. Θα κατακρίνουμε τον εαυτό μας, αλλά δεν θα απελπιζόμαστε. Η αυτομεψία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα με την ελπίδα στο Θεό. Όταν βλέπει κανείς άγχος, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταλάβει ότι έβαλε την ουρά του το ταγκαλάκι. Γιατί πράγματι πάλι μας έλεγε ο Άγιος ότι κάθε τι που σου φέρνει άγχος σίγουρα δεν είναι από το Θεό, είναι από το πονηρό. Εγώ, έλεγε ο Όσιος, όταν κάποιος με πόνο μου λέει «Είμαι τέτοιος, τέτοιος», τον χαίρομαι, γιατί αφού αναγνωρίζει τα σφάλματά του θα ελευθερωθεί από αυτά. Παρόλο που είμαι ένα κολοκύθι, ο κόσμος, ο πολύ διψασμένος, έρχεται με λαχτάρα να δροσιστεί, επειδή περιμένει να βρει καρπούζι. Είμαι ένα κονσερβοκούτι που γυαλίζει στον ήλιο και φαίνεται χρυσό, αλλά είναι άδειο. Αν με εγκαταλείψει χάρη του Θεού, θα γίνω ο πιο μεγάλος αλήτης και θα γυρίζω μέσα στην Ομόνια που και σαν λαϊκός δεν πάτησα ποτέ σε καφενείο. Βλέπουμε πως ο μεγάλος αυτός Όσιος κατακρίνει και αυτομέφεται δημόσια τον εαυτό του, δίνοντας πρότυπο και για μας. Αν θέλουμε λοιπόν να γίνουμε αληθινά ταπεινοί, ας αρχίσουμε με αυτή τη μεγάλη αρετή της αυτομεμψίας, η οποία πρέπει να είναι συνεχής και είναι και το άριστο μέσο για να γλιτώσουμε από τις αμαρτίες και τις εκούσεις και τις ακούσεις και τις εν επιγνώση και αυτές που ανεπιγνώστως διαπράξαμε. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.